Πάμε να σου δείξω πάλι πώς θα κάνεις το 7ο μάθημα τα άρρηκτα. Θα πάρεις την κλωστή σου, γύρω από το δάχτυλό σου θα κάνεις ένα κύκλο ώστε να έχουμε το χ. Πιάνεις εδώ που είναι το χ, βγάζεις την κλωστή από το δάχτυλο, βάζεις μέσα στο βελονάκι και με το ράμβος, ακριβώς έτσι πως το κάνω εγώ, θα την περάσεις μέσα από τη θηλιά. Και μετά άλλα δύο δάχτυλα τραβάς για να τη σχηματίσεις τον κόμπο. Στη συνέχεια θα κάνουμε αλυσίδες. Κοίτα που βάζω την κλωστή. Τώρα, κάτω από το δάχτυλο και πάνω, λοξά θα παίρνεις και θα περνάς μέσα από τη θηλιά σου. Αυτό το έχουμε κάνει μάθημα στο πρώτο που κάναμε για να μάθεις τις αλυσίδες. Αυτό θα το ανεβάσω και στο κανάλι μου στο YouTube, το οποίο εσένα που είσαι αρχάρια σε βολεύει. Γιατί? Γιατί εκεί που λέω βασικά μαθήματα, μπορεί να πας και να πας να πατήσεις επάνω στο μάθημα δίπλα. Υπάρχει ένα γρανάζι που λέει ταχύτητες και να το πας στο 0.25 ώστε αργά να βλέπεις τι κάνω και να το κάνεις μαζί μου σιγά σιγά πάρα πολλές φορές για να το μάθεις. Τώρα θα αφήσω τη μία μου αλυσίδα εδώ και θα πάω εδώ δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου, θα την περάσω μέσα από την αλυσίδα, στην ουσία είναι η θηλιά μου, και την πάω επάνω. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο θηλιές μαζί. Το ίδιο, δίπλα εδώ. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο θηλιές μαζί. Ξανά. Πάλι. Θα βάλω το βελονάκι μου, βλέπεις πώς είναι, που είναι το δάχτυλό μου, που είναι η κλωστή μου. Την παίρνω, την τραβάω και ξανά το ίδιο ώστε το ράμφος να είναι στη λοξά για να μου περάσει μέσα να κλείσει. Έτσι έκανα την πρώτη μου σειρά για τα άρρηκτα. Όταν θέλω να γυρίσω είτε αριστερά είτε δεξιά, γυρνάω πρώτα το πλεκτό μου και πάω και κάνω μία αλυσίδα και πάω εδώ στην τρυπίτσα που είναι η θηλιά μου στην ουσία, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω την κλωστή μου, παίρνω κλωστή, κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άρρηκτο. Το ίδιο και εδώ δίπλα, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω με άρρηκτο. Αυτό θα το κάνεις συνέχεια όσες φορές μπορείς. Για να αρχίσεις να μαθαίνεις, ακολούθησέ με και εδώ στα μαθήματα που κάνω στο TikTok 5 με 6 το απόγευμα, μετά τα βίντεο τα ανεβάζω στο κανάλι, αλλά στην playlist στο κανάλι που σου είπα, το μεγάλο, το βασικά μαθήματα είναι ιδανικά για σένα για να μάθεις. Ό,τι απορίες έχεις, βρες με στη σελίδα μου Ειρήνη Λαδά, Ειρήνη Κροσέτη στο Facebook.